δεν έχει παιδιά καμία σχέση. Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ. Και τα μαλλιά του έχουν γκριζάρει. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν πριν. Έχει πάντως, για ποιο λόγο λένε ότι είδαμε έναν Αντρέα σαν τον Αντρέα τον παλιό? Γιατί δεν είναι διάθετος και χαρούμενος και χαμογελαστός. Mm-hmm. Ήταν πολύ κοινωνικός, μιλούσε. Και ήταν πραγματικό ο Αντρέας που όλοι γνωρίζαμε από την εποχή που έκανε τηλεοπτική καριέρα με πολύ μεγάλες επιτυχίες. Mm-hmm. Μίλησε. Ξέρω, απέφυγε να μιλήσει, Γιώργο, έτσι δεν είναι? Ναι, απέφυγε να πει οτιδήποτε. Βρέθηκε εκεί για τους καλούς του φίλους και δεν ήθελε να. Ενδεχομένως να τραβήξει και τα φώτα πάνω του και να κλέψει την παράσταση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή όλους θα ενδιέφερε. Τι κάνει τώρα ο Αντρέας Μητρούτσικος, πώς είναι, αν συζητάει κάτι για τα τηλεοπτικά. Πώς είναι όλες αυτές οι δυσκολίες που ξέρουμε ότι έχει αντιμετωπίσει? Και υπάρχουν πράγματα που έτσι κι αλλιώς θα τον ρωτήσεις και δεν θέλει να απαντήσει. Και είναι λογικό αυτό, δηλαδή, να το ρωτήσεις ξανά για τη Δήμητρα Ρουμπέση, γιατί να απαντήσει? Να το ρωτήσεις ξανά για τα οικονομικά του προβλήματα και τα οικονομικά του αδιέξοδα, γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Καλά, υπάρχουν ερωτήσεις που μπορείς να το κάνεις και να απαντήσεις. Ναι, έχουν ένα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για μας. Έχουν ένα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Οπωσδήποτε, αλλά για τον ίδιο, γιατί να μπει σε αυτό το βάσανο, ας πούμε, να απαντήσει σε κάτι το τέτοιο? Το θεωρείς ότι είναι βάσανο? Όχι. Εάν δεν το ρωτήσεις για τη Δήμητρα Ρουμπέση και για τα οικονομικά και κάνεις άλλες ερωτήσεις, νομίζω ότι μπορούσα να την απαντήσω. Εγώ θα σταθώ λίγο πάντως έτσι στο πρόσωπό του και πόσο φαίνεται ότι έχει περάσει έτσι κάποιες πολύ δύσκολες καταστάσεις και πώς αυτές έχουν αποτυπωθεί στο πρόσωπό του. Κοίτα, στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου, δηλαδή. Το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι είχε οικονομικά και επαγγελματικά. Να μην το ξέρουμε, να μην ξέρουμε τι έχει περάσει. Αν δούμε το συγκεκριμένο άνθρωπο, καταλαβαίνουμε ότι δεν πέρασε πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Πάντως θα τα μάθουμε όλα αυτά, Μαράκη.